Ένα προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κουδουμά αποτελεί για κάθε χριστιανό ένα οδηπορικό ψυχικής ανάτασης, εκεί όπου άνθησε στα πρώτα χριστιανικά χρόνια ο μοναχισμός. Ανηφορίζοντας τις πλαγιές των Αστερουσίων Ωραίων, που δίκαια ονομάστηκαν Άγιον Όρος της Κρήτης, διασχίζουμε τις κακοτράχαλες πλαγιές που δίνουν την εντύπωση έρημου από ζωή τόπου. Εδώ συναντούμε και την ερυπωμένη μονή του Αγίου Νικολάου. Στα παλιά εκείνα χρόνια η κάθε σπηλιά και σχισμάδα των βράχων ήταν τα καταφύγια των ερημητών που αγιάστηκαν με την οερά προσευχή και την ταπείνωση, και το τοπίο ημέρευε από τις προσευχές και την διάχυση της Θείας Χάριτος. Κάτω από τους επιβλητικούς όγκους των Αστερουσίων Ωραίων, μέσα σε ένα σχίσμα της γης που ονομάζεται Καταράκτης, βλέπουμε από ψηλά την Ιερά Μονή Κουδουμά, δίπλα στην απεραντοσύνη της θάλασσας. Πολλοί όσοι μοναχοί και ερημίτες, πολλές φορές χωρίς κουρά ή χειροτονία, κατοίκησαν στις σπηλιές που βλέπουμε στη δυτική πλευρά της Μονής Κουδουμά, και η μοναδική τοιχογραφία της αναλήψεως του 14ου αιώνα που σώζεται στο καθολικό της Μονής επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτών των χώρων λατρείας από τα βάθη του χρόνου. Αλλά και διάφορα συγγράμματα απευθυνόμενα στον Λόγιο Διδάσκαλο και αδελφό της Μονής Κουδουμά, Δωμέτιο Καπαδόκη, στα τέλη του 14ου αιώνα,
φανερώνουν την ύπαρξη της μονής καθώς και σχολείου που λειτουργούσε στα κτίρια της. Σε αυτά τα αγιασμένα από την προσευχή και την πνευματική άσκηση βράχια περπάτησε και ο Λόγιος κληρικός από την Κρήτη Ιωσήφ Φυλάγρης, ο οποίος είχε γεννηθεί στον Χάντακα το 1335 με το κοσμικό όνομα Ιωάννης. Μετά την άσκησή του στη Μονή Κουδουμά έγινε μοναχός στη Μονή των Τριών Ιεραρχών που βρίσκεται στην τοποθεσία Λουσούδη στα δυτικά της κορυφής Κόφινα των Αστερουσίων Ωραίων, της οποίας θεωρείται και κτήτορας. Ο διάσημος κωδικογράφος και σχολιαστής έργων του Αριστοτέλη Ιωσήφ Φυλάγρης αναφέρει την ύπαρξη «μονιδρίου Κουδουμά καλουμένο» και αποκαλύπτει ότι κάποιος μοναχός του Κουδουμά έμαθε τα θεία γράμματα και τα πλοίο τούτων στο μοναστήρι. Ο Ιωσήφ Φυλάγρης συμμετείχε στη δογματική διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων στα τέλη του 14ου αιώνα που είχε μεταφερθεί και στην Κρήτη. Είχε στενές σχέσεις με τον επίσης αντιρρητικό θεολόγο και ησυχαστή Ιωσήφ Βριένιο που ήταν ο εμπνευστής και το πρότυπο των αγώνων του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού κατά του παπισμού, ιδιαίτερα από τότε που ο Ιωσήφ Βριένιος ήρθε στην Κρήτη από την Κωνσταντινούπολη. Πέθανε στις αρχές του 15ου αιώνα. Δεν μας είναι γνωστό σε ποιο Άγιο ήταν καθιερωμένη εκείνη η παλιά Μονή Κουδουμά. Οι ενετοί χαρτογράφοι πάντως τοποθετούν στη σημερινή θέση την Μονή του Χριστού. Σήμερα η Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή είναι καθιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πολλοί ερημίτες και ασκητές αναζήτησαν στην άγρια ετούτη μοναξιά την ψυχική γαλήνη με την προσευχή και την νηστεία. Ένας από αυτούς ήταν ο Άγιος Κοσμάς, ο ερημίτης και ομολογητής, του οποίου η βιογραφία μας είναι γνωστή από την παλέτυπη Acta Sanctorum και άλλες πηγές. Μαζί με τον ηγούμενο Μακάριο και τον δόκιμο μοναχό Κωνσταντίνο, περπατάμε κάτω από τον καυτό ήλιο της Νότιας Κρήτης προς το σπήλαιο του Αγίου που βρίσκεται σε μικρή απόσταση προς τα δυτικά της Μονής Κουδουμά σε ένα απόκριμνο βράχο.
Το σπήλαιο εντυπωσιάζει με τους θαλακτίτες που κρέμονται από την οροφή και εκεί σε μια γωνιά του σπηλαίου ήταν η σκήτη του Αγίου Κοσμά. Εδώ κατόρθωσε με υπεράνθρωπη άσχηση να κοσμηθεί με την αρετή της Θείας Χάριτος ο αρχαιότερος γνωστός ερημίτης της Κρήτης. Ένας ασκητής που αφιερώθηκε στον Θεό, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε αυτό το σπήλαιο δίπλα στη θάλασσα. Ανυπόδητος και γυμνός εκοιμήθη στις 9 Σεπτεμβρίου του 658 και οι πιστοί τιμούσαν το σχήνομά του μέσα στο σπήλαιο. Υξίωτε μεγάλων δωρεών, αυθαρσίαστε μετές και θεοπρέπως αυτού το θείον σκήνομα, χέρις της Βενετίας θησαυρός, χέρις της Κρήτης πλούτος θεν, χέρις του κουδουμάτε της μόνης το έμψυχον στερέωμα. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσετε με θάσο επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη μον Μακαρίου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσου και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιεραμονή ταύτη, των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου, Ιωάννου και Γεωργίου μετά των οικείων αυτών, υγεία σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομεν. Έτι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριο των Θεών, φωνήστεσαι εις ο Σιμών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς, επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλιος γενεμήν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράου και πνεύσα του Μητρός, Θεία δυνάμπτη του Μικιοσόπιου Σταυρού, των Οσίων Πατήρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου Κοσμάτου, Ερημίου του Ευμενίου του Νέου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βρισκόμαστε στο σπήλαιο που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Κοσμά, τον ερημίτη και ομολογητή, ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά από τη ζωή του. Αυτά που γνωρίζουμε είναι από τα λίγα βιογραφικά που τον αναφέρουν ερημίτη και ομολογητή. Ομολογητής επειδή υπερασπίστηκε τα δόγματα της πίστεως και εκδιωγμένος κατέφυγε στα σπήλαια της περιοχής,
αλλά και ερημίτης επειδή ασκήθηκε πάρα πολύ αυστηρά. Με νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, κόπους σωματικούς και ψυχικούς βέβαια, και η χάρη του Θεού φόλιασε στην καρδιά του, γι' αυτό και ο Θεός τον ανέδειξε ακόμα και μετά την κοίμησή του με την αυθαρσία του ιερού του Λιψάνου. Αργότερα το Λείψανο του Αγίου Κοσμά μεταφέρθηκε από το Σπήλαιο σε μια οικία σε παρακείμενη πόλη, αλλά στα 3 περίπου χρόνια που το Λείψανο του Αγίου απομακρύνθηκε από το Σπήλαιο, επικράτησε στην περιοχή μια πρωτοφανής ανομβρία, με συνέπεια να χαθούν μεγάλες σοδιές σιτηρών. Οι άνθρωποι απέδωσαν την ανομβρία στη δυσαρέσκεια του Αγίου για την απομάκρυνσή του από την σκήτη του και αποφάσισαν να επιστρέψουν το Λείψανο στο Σπήλαιο της άσκησής του. Αμέσως, σαν από θαύμα, άνοιξαν οι ουρανοί, έπεσε άφθονη βροχή και η γη χόρτασε από νερό. Το Λείψανο του Αγίου Κοσμά του Ερημίτη παρέμεινε στο Σπήλαιο και οι πιστοί συνέρεαν εδώ για να τον τιμήσουν και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Το 1058, κάποιοι Βενετοί έμποροι που περνούσαν με ένα καράβι, αναζητώντας εκκλησιαστικά κοιμήλια, κατέβηκαν στα δύσβατα βράχια της παραλίας και έκλεψαν το σχήνομα του Αγίου από το Σπήλαιο και το μετέφεραν στη Βενετία, στο νησί του Αγίου Γεωργίου του Μίζωνος. Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας Μακαρίου, επιτεύχθηκε η επανακομιδή τμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Ερημίτη στον τόπο της άσκησής του, στην Ιερά Μονή Κουδουμά, στις 20 Οκτωβρίου 2018. Το 2018, μετά από 960 χρόνια, είχαμε την ευλογία ορισμένα τμήματα του Ιερού Λειψάνου του, μετά την αποσφράγηση βέβαια του μνημείου αυτού που ήταν τοποθετημένος ο Άγιος, να μας δοθούν ως ευλογία και αγιασμό όχι μόνο στο μοναστήρι μας, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη και την Ελλάδα, η οποία είχε στερηθεί και σωματικά τον Άγιο Κοσμά. Οι ευχές του να μας συνοδεύουν εδώ. Στα ταραγμένα χρόνια που ακολούθησαν, οι υποτυπώδεις εγκαταστάσεις της παλιάς μονής καταστράφηκαν από τους πειρατές και τους Τούρκους και στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι Όσιοι πατέρες Παρθένιος και Ευμένιος εγκαταστάθηκαν τελικά στον Κουδουμά, μετά από μια μεγάλη και επίπονη ασκητική πορεία, αποφάσισαν με θεία εντολή να επανιδρύσουν το μοναστήρι και να χτίσουν μια νέα εκκλησία που θα κάλυπτε τις λειτουργικές ανάγκες των μοναχών της αδελφότητας που είχαν αυξηθεί, αλλά και των προσκυνητών οι οποίοι προσέτρεχαν με δέος και λαχτάρα να γευθούν τα λειτουργικά και πνευματικά δώρα που τους πρόσφεραν. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ως καθολικό της Χίτης Κουδουμά, λειτουργούσε ο σπηλαιώδης ναός. Δυστυχώς δεν σώζονται αρχαϊκές μαρτυρίες από αυτήν την περίοδο. Αυτό που μας είναι γνωστό είναι ότι στα τέλη του 19ου αιώνα διατηρούνται ερείπια προηγούμενου ναού, όπως πιστοποιεί η τοιχογραφία πάνω από το τέμπλο, καθώς και μια επιστολή του Οσίου Ευμενίου προς τον επίσκοπο Αρκαδίας Βασίλειο, στον οποίο αναφέρει το γεγονός της ανέγερσης του ναού. Thank you.
Οι όσοι αδελφοί Παρθένιος και Ευμένιος διατήρησαν το σπήλαιο ως ιερό βήμα του ναού και δυτικά ύψωσαν πετρόκτιστο σταυρόσχημο οικοδόμημα. Στην συνάντηση των κεραιών του σταυρού ύψωσαν ραδινό οχτάπλευρο τρούλο. Εξωτερικά ο ναός είναι καμαροσκέπαστος, ενώ εσωτερικά οι στέγες είναι δίριχτες στο σπηλαιώδες ιερό και στη νότια παριά σώζεται τμήμα τοιχογραφίας από την ανάληψη του Χριστού που χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με το εικονογραφικό τυπικό των Βυζαντινών ναών, η παράσταση της αναλήψεως κάλυπτε όλη την καμάρα του ιερού πάνω από την Αγία Τράπεζα. Ο νέος ναός της Μονής Κουδουμά αποπερατώθηκε το 1895 και το 1897 ο Λόγιος Επίσκοπος Λάμπης και Σφακίων Ευμένιος Ξηρουδάκης, μετέπειτα Μητροπολίτης Κρήτης, τέλεσε τα εγγένειά του. Στα δεξιά της εισόδου του Καθολικού είναι εντυχισμένη μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναφέρει «Ιησούς Χριστός νικά», ανηγέρθη ο ναός ούτω συνδρομή ευσεβών χριστιανών δια Παρθενίου και Ευμενίου 1895. Οι όσοι πατέρες δεν πρόσθεσαν κοδωνοστάσιο, αφού ο μοναστηριακός χώρος ρύθμιζε το πρόγραμμα λειτουργιών και ακολουθιών με το τάλαντο και το σήμαντρο. Καλώς ορίστε κύριε Κώστα, να είστε καλά που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας εδώ, όπως και το κανάλι, το Crete TV που δίνει τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να έχουν αυτή την εμπειρία και τη γεύση από τα μοναστήρια της Κρήτης με τη μεγάλη παράδοση, την πίστη και τον πολιτισμό που αυτά εκφράζουν.
Εδώ, πατέρα Μακάριε, πόσα χρόνια είστε? 28 χρόνια είμαι εγώ εδώ τώρα, με τη χάρη της Παναγίας και αναξίως διακονούμε εδώ σε αυτά τα χώματα. Και μας αξίωσε ο Θεός να ζούμε σε ένα τόπο που έχει μεγάλη ιστορία, έχει πλούσια τη χάρη του Θεού από τους αγώνες των Αγίων Πατέρων και Ασκητών ανά τους αιώνες αυτά εδώ τα χώματα. Και έτσι δεν το λέμε για να καυχηθούμε εν Χριστώ, αλλά δοξάζουμε τον Θεό που μας ελέησε και βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτό που σας έκανε να γίνετε μοναχός, τι ήταν? Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί και να εξηγηθεί με λόγια. Ναι, είναι μια κλίση της καρδιάς, όπως κάποιος άνθρωπος επιθυμεί να παντρευτεί και επενδύει σε μια σχέση για να πετύχει μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή με ένα πρόσωπο. Έτσι το ίδιο μυστικά και αθόρυβα καθημερινά καλλιεργείται στην ψυχή ενός ανθρώπου που αγαπά τον Θεό, να κληθεί ακόμη περισσότερο στο να αφιερωθεί και να διακονήσει τον Χριστό στην Εκκλησία. Σκληρή προσπάθεια όμως. Και κάθε προσπάθεια είναι σκληρή. Και εμείς στα μοναστήρια σκληρή προσπάθεια μπορεί να την χαρακτηρίσει κανείς, δύσκολος ο αγώνας, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που όπου έχουν ταχθεί ο καθένας και στις οικογένειές τους και στις εργασίες τους, χρειάζεται ο ίδιος σκόπος. Οι φάσεις που χωρίζεται η ιστορία της Μονής του Κουδουμά είναι τρεις. Γνωρίζουμε από τις αγιογραφικές πηγές ότι τον 1ο αιώνα και όλα στο 62-63 μετά Χριστό, λίγο πιο κάτω από εδώ, στους καλούς λιμένες προσορμής και ο Απόστολος Παύλος, και σε επόμενη περιοδία του τοποθέτησε τον μαθητή του, τον Απόστολο Τίτο, στη Γόρτινα. Και έτσι άρχισε να σπείρεται και να καλλιεργείται ο Λόγος του Θεού στην Κρήτη, στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και από τους πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπήρξαν άνθρωποι που με την παρουσία τους, με τον τρόπο τους, εδόξασαν τον Θεό, όπως οι Άγιοι 10 Μάρτυρες στην περιοχή της Μεσαράς. Αλλά και βλέπουμε ιδιαίτερα στα χώματα των Αστερουσίων από τον 5ο αιώνα και μετά, εξαιτίας της Αιγύπτου που βρίσκεται εδώ απέναντι, και της ερημίας του τόπου. Βέβαια, ότι ο μοναχισμός ξεκίνησε από την Αίγυπτο. Ξεκίνησε από την Αίγυπτο, ναι. Γι' αυτό τρώμε τον Άγιο Αντώνιο, τον Άγιο Μακάριο και όλους αυτούς τους μεγάλους πατέρες. Μεταλαμπαδεύτηκε πολύ εύκολα τον 5ο αιώνα εδώ, στα νότια παράλια της Κρήτης, των Αστερουσίων Ωραίων, εξαιτίας των σπηλαίων και της ησυχίας του τόπου. Και βλέπουμε λοιπόν ότι από τον 6ο-7ο αιώνα υπήρξαν στην περιοχή των Αστερουσίων και εδώ στη Μονή του Κουδουμά πολλοί ασκητές. Μας το μαρτυρούν τα σπήλαια στο χώρο αυτό που είναι διάσπαρτα στην περιοχή εξαιτίας των ευρημάτων που υπάρχουν σε αυτά και του τρόπου χτισήματός τους, που δηλώνουν ότι είχαν κατοικηθεί τον 7ο αιώνα και μάλιστα ένα από τα σπήλαια τα οποία περιβάλλουν το μοναστήρι μας είναι πολύ σπουδαίο, όπως ο μακαριστός ο Αθανάσιος Παλιούρας, ο καθηγητής αρχαιολογίας, μας είχε υποδείξει, γιατί φανερώνεται μία πολύ σκληρή μορφή άσκησης, ο εγκλισμός. Γι' αυτό και λέγεται εγκλίστρα ένας χώρος ενός σπηλαίου, μια μικρή δηλαδή οπή, σπήλαιο, πολύ μικρό, το οποίο έμπαινε ο μοναχός για περισσότερη ησυχία και άσκηση εκεί, και τον τροφοδοτούσαν από ένα μικρό θηριδάκι με πολύ απαραίτητα για να νερό, μπορεί να συντηρηθεί. Νερό και λίγο τροφή. Και παρέμενε για ένα μεγάλο διάστημα εκεί. Έχουμε δύο λύσεις στην Ελλάδα, στην Έτωλο Ακαρνανία, η μία εγκλίστρα και η δεύτερη εδώ. Από εκεί λοιπόν πιστοποιείται ότι την περίοδο εκείνη υπήρξαν και ασκητές εδώ, αλλά και πολύ αυστηρή μορφή άσκησης και προσευχής.
Τα ιερά λείψανα των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου φυλάσσονται στο καθολικό της Μονής, καθώς και το προσευχητάρι στο οποίο ο Όσιος Παρθένιος είδε σε όραμα την Θεοτόκο να του παραγγέλει την ανέγερση του ναού, η οποία τον πρόσταξε λέγοντας «Μείνε εδώ να ιδρύσεις μονίδριον, να εκτελείτε τα της μοναδικής πολιτείας καθήκοντα και την τάξην της ακολουθίας σώαν και μη φοβού, διότι εγώ θα είμαι οικονόμος». Έτσι, με την προτορπή της Παναγίας, οι Όσιοι άρχισαν ένα μεγάλο αγώνα για την επαναλειτουργία της Μονής Κουδουμά. Έφεραν τότε μαστόρους και πελεγητές και άρχισε το χτίσιμο της εκκλησίας, αλλά οι σιδερόπετρες του τόπου δεν προσφέρονταν για πελέκημα και οι μάστορες εγκατέλειψαν το χτίσιμο. Τη νύχτα, οι Όσιοι αδελφοί με βαθιά πίστη και θερμή προσευχή παρακάλεσαν τη Μεγαλόχαρη να δώσει λύση. Ξέσπασε τότε μια φοβερή θαλασσοταραχή. Όλη τη νύχτα ο τόπος σύονταν από την κακοκαιρία και το πρωί, όταν η θάλασσα γαλήνεψε, οι Όσιοι είδαν ότι η θάλασσα είχε ξεβράσει στην ακρογελιά λαξευμένα πελέκια, έτοιμα για το χτίσιμο της εκκλησίας. Το θαύμα διαδόθηκε σαν αστραπή στα γεροχωριά. Οι μάστορες γύρισαν και άρχισαν το κτίσιμο της εκκλησίας και πολλοί κάτοικοι των χωριών ήρθαν να βοηθήσουν εθελοντικά για να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Ο ναός λέγεται και Θεόκτιστος εξαιτίας αυτού του θαύματος. Οι Όσιοι πατέρες επιδόθηκαν σε μεγάλα ασκητικά παλέσματα, 2 μόνο ώρες κοιμόντουσαν και αυτές πάνω σε χορταρένια ψάθα με μια πέτρα για προσκέφαλο. Τα σώματά τους ήταν σκελετωμένα από την νηστεία, την αγρυπνία, την άσκηση και την πολύμοχτη εργασία για το χτίσιμο της εκκλησίας. Δίπλα στο καθολικό της Χυμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Υπαπαντής του Σωτήρος με την εικόνα που είχε δεχθεί 3 σφαίρες από ένα γερμανό αξιωματικό. Το 1940, όπως και άλλα μοναστήρια στην Κρήτη, και εδώ πέρα υπήρξε τόπος καταφυγής γυναικόπαιδα, άντρες που έφευγαν από εδώ για τη Μέση Ανατολή. Θέλοντας οι Γερμανοί λοιπόν να περιορίσουν αυτό τον τρόπο ζωής και το περάσματος από εδώ για τη Μέση Ανατολή, ήρθαν εδώ και ίδρυσαν φυλάκιο. Και ο στρατηγός τους, επειδή τον εκφόβιζαν ότι η Παναγία είναι πολύ θαυματουργός και να μην πλησιάσει καθόλου το χώρο αυτό, με πολύ έτσι κομπασμό, πήγε και κάθισε πάνω στην Αγία Τράπεζα όταν ήρθε. Και τότε του εμφανίστηκε μια μαυροφόρα γυναίκα, η οποία τον προέτρεψε να σηκωθεί να φύγει από αυτόν τον τόπο. Αυτός δεν υπάκουσε και την τρίτη φορά που το είπε αυτό η γυναίκα, τον ράπησε. Και μάλιστα είναι παρεμοιώδης η στάση του Γερμανού, που όταν περνούσε, λέει, από τους παρανύμφους για να πάει στο γιατρό, στο Χάρακα, ήταν μαντιλοδεμένος από το πρίξιμο που είχε το μάγουλό του, από το χαστούκι αυτής της μαυροφόρας γυναίκας. Όμως, όταν έγινε αυτό το συμβάν, αυτός τραγμένος άρχισε να πυροβολεί τις εικόνες που είχαν παραμείνει εδώ, γιατί ό,τι μπόρεσαν οι πατέρες τότε το μετέφεραν στο μετόχημα στον Άγιο Νικόλαο. Είχαν παραμείνει όμως ορισμένες εικόνες, μεταξύ αυτών και η εικόνα της Παπαντής του Χριστού,
και πυροβόλησε αυτή την εικόνα και δεν τη διαπέρασαν οι σφαίρες, υπάρχουν μόνο πες πάνω στην εικόνα αυτή. Και τότε και μετά το συμβάν με την εικόνα φοβήθηκαν και φύγαν από εδώ πέρα, αφήνοντας απείραχτη την εκκλησία, καίγοντας όμως όλα τα κτίρια του μοναστηριού μας, γι' αυτό και τα κτίρια μας είναι νεότερα. Στο επάνω διάζωμα της αυλής βρίσκεται ο ναός που οικοδομήθηκε προς τιμήν των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου. Πίσω από τα παλιά κελιά των μοναχών, όπου έχει δημιουργηθεί η νέα πτέρυγα της Μονής, βρίσκεται το σπηλαιώδες παρεκκλήσιο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο ηγούμενος και οι μοναχοί της Μονής με ευλάβεια και μεράκι διαμόρφωσαν τον ιερό αυτό χώρο για την καθημερινή προσευχή. Εδώ όλα ημερεύουν. Το κάθε τι μιλά στην ψυχή του ανθρώπου. Τα βράχια, οι σπηλιές, το δροσερό αεράκι που έρχεται από το πέλαγος, μα και ο δυνατός βοριάς που κατεβαίνει από τα αστερούσια όρη με βρυχυθμό, σαν αόρατο θηρίο, παρασέρνοντας τις πέτρες και συχνά χτυπώντας μόνος του τις καμπάνες του μοναστηριού σαν πνευματικό συναγερμός στην αγιασμένη ερημιά. Όλα εδώ μιλούν με την παρουσία τους και με την σιωπή τους. Σε τούτο τον ευλογημένο τόπο ολοκλήρωσαν τη σκληρή και επίπονη μοναχική τους πορεία στη διάρκεια της ιερής αναζήτησής τους οι όσιοι αδελφοί Παρθένιος και Ευμένιος. Στα χρόνια της Αραβοκρατίας, οι Βυζαντινοί χρονικογράφοι αποκαλούσαν την Κρήτη θεόλετων και βαρβαροτρόφων, αλλά μετά την απελευθέρωση της νήσου από τον Νικηφόρο Φωκά το 961, ο Ορθόδοξος ασκητισμός εξαπλώθηκε στην Κρήτη σε τέτοιο σημείο ώστε να χαρακτηρίζεται Αγία Νήσος, καθώς ήταν διάσπαρτη από ασκητήρια στα βουνά, τα δάση και τα νότια παράλια. Σκήτες Αγίων σε σπήλαια και από μινάρια μοναστικών κελιών σε φαράγγια, βουνά και εξοκλήσια μαρτυρούν την εξάπλωση του Ορθόδοξου ασκητισμού στην Κρήτη. Υπάρχουν όμως και τόποι ιεροί με ιδιαίτερες παραδόσεις για την παρουσία αγιασμένων αγωνιστών. Ένα τέτοιο μέρος είναι και η ακρογιαλιά από τον Κουδουμά μέχρι το Αγιοφάραγκο και το Μάρτσαλο, κάτω από τις πλαγιές των αστερουσίων ωραίων.
Παλιοί ναυτικοί έλεγαν πως όταν περνούσαν με τα πλοία τους έβλεπαν να λάμπει το θείο φως που περιέβαλε τους ασκητές που ήταν στα ερημητήρια και τις σπηλιές. Έλεγαν μάλιστα πως ήταν αόρατοι, γιατί είχαν το χάρισμα να παραμένουν αθέατοι, ακόμη και αν κάποιος περνούσε δίπλα τους. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι ασκητές αυτοί ήταν υπεραιωνόβιοι, γιατί έπαιρναν παράταση από το Θεό να ζήσουν όσα χρόνια ήθελαν. Δύο από αυτούς τους αθλητές της πίστης που είχαν το κάλεσμα του Θεού ήταν δύο αδέλφια από το χωριό Πιτσίδια. Ο Παρθένιος, κατά κόσμο Νικόλαος, που γεννήθηκε το 1829, και ο Ευμένιος, κατά κόσμο Εμμανουήλ, που γεννήθηκε το 1846. Πατέρας τους ήταν ο Χαρίτων Χαριτάκης και η μητέρα τους η Μαρία από το χωριό Λοχριά, με καταγωγή από την οικογένεια των Μουσούρων από την Αράδενα των Σφακίων. Το 1830 ένα σφακιανό καράβι αποκλείστηκε σε μια μεγάλη θαλασσοταραχή στα Μάταλα και ο καπετάνιος του, ο Ανδροκλής Κούνδουρος ή Αφορέζος, πήγε στα Πιτσίδια να επισκεφθεί την οικογένεια του Χαρίτου Χαριτάκη. Εκεί έγινε ανάδοχος του πρώτου παιδιού της οικογένειας, στο οποίο έδωσε το όνομα Νικόλαος, του προστάτη Αγίου των Ναυτικών. Μετά τον θάνατο του Χαρίτου Χαριτάκη το 1856, τα δύο αδέλφια αρχίζουν να προετοιμάζουν τον δρόμο της δικής τους φυγής στα κακοτράχαλα μονοπάτια του ασκητισμού. Καθώς μεγάλωναν, μια εσωτερική επιθυμία τα οθούσε να εγκαταλείψουν τα εγκόσμια και να αφιερωθούν στο Θεό. Ο Νικόλαος και ο Εμμανουήλ από μικρά παιδιά είχαν ακούσει πολλές ιστορίες για την Μονή της Οδηγήτριας και στην παιδική τους φαντασία έπαιρνε μυθικές διαστάσεις ο πύργος του θρυλικού Ξοπατέρα. Ο Νικόλαος επεδίωκε την ησυχία από μικρός και αποστρεφόταν τα παιχνίδια, ενώ τηρούσε όλες τις καθιερωμένες από την Εκκλησία ημέρες νηστείας και προσευχής. Δεν είχε κλείσει στα γράμματα, σε αντίθεση με το μικρότερο αδελφό του Εμμανουήλ, που διδάχθηκε από κάποιο δάσκαλο του χωριού τους. Στην ψυχή των παιδιών κάθε μέρα και περισσότερο φούντωνε η επιθυμία να φύγουν από το σπίτι τους και να γίνουν μοναχοί. Ο Νικόλαος από μικρή ηλικία είχε αισθανθεί την παρουσία και τη χάρη του Κυρίου. Όταν κάποτε έπεσε σε ένα βαθύ πηγάδι, όλοι οι κάτοικοι του χωριού έτρεξαν να το σώσουν, πιστεύοντας ότι θα βγάλουν το παιδί νεκρό. Ο Νικόλαος όμως δεν είχε πάθει το παραμικρό και όλοι θαύμασαν το γεγονός. Το δεύτερο σημάδι του Θεού ήρθε όταν ο ανάδοχός του, ο καπετάν Αφορέζος, ζήτησε να τον πάρει στο καράβι του να γίνει ναυτικός. Ο Νικόλαος όμως διαισθάνθηκε ότι το καράβι αυτό θα βυθιζόταν και βρήκε μια δικαιολογία να αρνηθεί. Λίγο καιρό αργότερα, το καράβι του νονού του πράγματι βυθίστηκε. Το τρίτο και καθοριστικό γεγονός που έκανε τη μητέρα τους να δώσει την ευχή της να ακολουθήσουν το μοναχικό βίο ήταν το εξής. Μια μέρα εκείνη ζήμωνε και ζήτησε από τον Νικόλαο να ανάψει το φούρνο. Εκείνος όμως δεν τον άναψε και όταν η μητέρα του παραπονέθηκε της είπε: «Για να δεις, μητέρα, ότι ο Θεός θέλει να φύγουμε και να γίνουμε μοναχοί, να βάλεις τα ψωμιά στο φούρνο χωρίς να τον ανάψουμε». Και το θαύμα έγινε. Τα ψωμιά ψήθηκαν και η μητέρα με δάκρυα στα μάτια γονάτισε μπροστά στους γιους της λέγοντας: «Παιδιά μου, δεν είμαι άξια να σας έχω στο σπίτι μου. Στο Θεό ανήκετε». Από εκείνη την ημέρα του 1858 άρχισε η δύσκολη μοναχική πορεία των δύο αδελφών. Αποχαιρέτησαν τη μητέρα τους και πήγαν στην αρχαία μονή της Παναγίας της Οδηγήτριας, που έγινε το πρώτο πνευματικό τους καταφύγιο. Όλη η περιοχή των Αστερουσίων Ωραίων ανέδιδε το άρωμα της αγιοσύνης ανάμεσα στα ερημωμένα παλαιά σκητήρια και τα σπήλαια
όπου εγκαταβίωναν πολλούς αιώνες πριν ερημίτες με την άσκηση και την προσευχή. Ο Νικόλαος ήταν τότε 29 ετών και ο Εμμανουήλ παιδί αμούστακο, μόλις 12 χρονών. Μετά από 4 χρόνια δοκιμασίας, ο Νικόλαος κήρεται μοναχός με το όνομα Νέστορ στις 27 Αυγούστου 1862 και μετά από 7 χρόνια δοκιμασίας το 1865 ακολούθησε και ο αδελφός του με το όνομα Μεθόδιος. Ο Νέστορ είχε γίνει το παράδειγμα του αδελφού του με την τέλεια υπακοή που ασκούσε στη Μονή Οδηγήτριας, στην οποία ήταν τότε ηγούμενος ο φλογερός πατριώτης Γεράσιμος Μανιδάκης, γνωστός για την εθνική του δράση. Από τη Μονή Οδηγήτριας, οι όσοι αδελφοί Παρθένιος και Ευμένιος τοποθετήθηκαν από τον ηγούμενο Γεράσιμο στο Μάρτσαλο, διότι ένας από τους βοσκούς της Μονής Οδηγήτριας, ονόματι Λαμπάκης, ανακάλυψε τυχαία ένα αρχαίο σπηλαιώδη ναό, μέσα στον οποίο υπήρχε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τα δύο αδέλφια εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να αναστηλώσουν την εκκλησία, ενώ συνέχιζαν τους ασκητικούς τους αγώνες. Όσοι ο Παρθένιος φορούσε αλυσίδες κατάσαρκα και ένα τρίχινο ράσο ακόμη και τους θερινούς μήνες. Τότε κηρύχθηκε στην Κρήτη η Μεγάλη Επανάσταση του 1866 εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι πήγαν στο Μάρτσαλο και βεβήλωσαν το ιερό προσκύνημα. Μετά την επιδρομή, οι όσοι αδελφοί αποκατέστησαν τις ζημιές και κάλεσαν τον ηγούμενο Γεράσιμο της Μονής Οδηγήτριας να τους κήρει μεγαλόσχημους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τον ιερό τους πόθο. Τότε ο Νέστορ ονομάστηκε Παρθένιος και ο Μεθόδιος Ευμένιος. Το 1868, με πρωτοβουλία του ηγουμένου Γεράσιμου, ο επίσκοπος Πέτρας Μελέτιος χειροτώνησε διάκονο τον Ευμένιο στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας και το 1870 ο επίσκοπος Αρκαδίας Γρηγόριος τον χειροτονεί πρεσβύτερο. Έτσι, η Παναγία στο Μάρτσαλο απόκτησε εφημέριο. Ο υποδειγματικός μοναχικός βίος των οσίων αδελφών και η άνθηση του Μάρτσαλου με την προσέλευση μεγάλου πλήθους πιστών δημιούργησε φθόνο σε μέρος των μοναχών της Μονής Οδηγήτριας, οι οποίοι τους δημιούργησαν προβλήματα διαταράσσοντας την πνευματική τους προσήλωση. Εγκατέλειψαν τότε το Μάρτσαλο και επί 4 χρόνια περιπλανήθηκαν σε βουνοπλαγιές και χαράδρες μέσα σε παντελή αφάνεια και άκρα στέρηση. Κατοίκησαν σε παλιά ερημητήρια και σπήλαια, προσευχόμενοι, ώσπου η Θεία Βούληση τους οδήγησε το 1878 στα αγιασμένα χώματα της αρχαίας Μονής Κουδουμά, όπου με σκληρή εργασία την ανέδειξαν από τα ερείπια σε τόπο πνευματικό προσευχής και αγιότητας. Πλήθος πιστών από όλη την Κρήτη και τα χωριά της Μεσαράς ξεκινούσαν εκείνα τα χρόνια άλλοι πεζοί και άλλοι με τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια τους που τα είχαν στολισμένα με ξομπλιαστές πατανίες να πάνε στη Μονή Κουδουμά για να πάρουν την ευλογία των οσίων αδελφών, να προσκυνήσουν, να αναθερμάνουν την πίστη τους και να ακούσουν με ευλάβεια τη θεόπνευστη διδασκαλία του οσίου Παρθενίου που συνοδευόταν με πολλά θαύματα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μονή Κουδουμά αναδείχθηκε σε πραγματικό γυμναστήριο της συνειδήσεως και ασκήτεψαν σε αυτήν αρκετοί Άγιοι Μοναχοί. Από τους πιο γνωστούς είναι οι γέροντες Ιωακείμ και Γενάδιος, δύο Άγιοι Μοναχοί καταγόμενοι από χωριά του Νομουρεθύμνης. Ο γέροντας Ιωακείμ Αντωνάκης καταγόταν από το χωριό Ρούπες Μιλοποτάμου και ήταν νάνος, τόσο κοντός ώστε έλεγαν ότι περνούσε όρθιος κάτω από το τραπέζι.
Από μικρός μόνασε στη Μονή Κουδουμά και έγινε γνωστός για την αρετή του αλλά και τα αγιοπνευματικά του χαρίσματα, όπως το χάρισμα να τηλεμεταφέρεται και να πληροφορείται τα κρυπτά της καρδίας των ανθρώπων που τον επισκέπτονταν. Ο γέροντας Ιωακείμ, το Ιωακιμάκι ή Καλογεράκι όπως τον αποκαλούσαν λόγω του μικρού του ύψους, κοιμήθηκε το 1948. Ο γέροντας Γενάδιος από το χωριό Αγκουσελιανά Αγίου Βασιλείου, αρχικά μοναχός του Κουδουμά, επέστρεψε κάποια στιγμή στην περιοχή του Ρεθύμνου και ασκήτεψε σε ένα κελί στην Ακουμιανή Γυαλιά. Το διορατικό του χάρισμα, οι προφητείες και τα θαύματά του παραμένουν στη μνήμη πολλών κατοίκων της περιοχής αλλά και της πόλης του Ρεθύμνου. Κοιμήθηκε το 1982. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1905, ο Όσιος Παρθένιος στα 76 του χρόνια παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και ο Όσιος Ευμένιος στις 12 Σεπτεμβρίου 1920 σε ηλικία 74 ετών. Τότε η Μονή Κουδουμά υπαγόταν στον Δήμο Καπετανιανών και είχε 13 κατοίκους. Σε μια επιστολή που είχε στείλει ο Όσιος Ευμένιος τον Επίσκοπο Αρκαδίας Βασίλειο στις 8 Οκτωβρίου 1915 αναφέρει για τα πεπραγμένα στη Μονή Κουδουμά. Από του έτους 1878, ήτι ολόκληρα 37 έτη θεοφιλέστατε, διαμένω εν το ερημητηρίο της Υπεραγίας Θεοτόκου Κουδουμά, ένθα κατέφυγον μετά του μακαρίτου αδελφού μου Παρθενίου μοναχού, χάριν μόνον της ψυχικής μας σωτηρίας. Την ψυχική μας σωτηρία, θεοφιλέστατε, και μόνον ταύτην ζητήσαμε να παρχείς και εξακολουθούμε και τώρα δια των μεσητιών και παρακλήσεων της υπεραγίας ημών Θεοτόκου. Αλλά επειδή δια την ειδική μας σωτηρίαν συντελεί κατά τους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η σωτηρία των άλλων, εδέχθημεν με τον μακαρίτη τον αδελφό μου, άλλους ελθώντας κατά διαφόρους εποχάς ως δοκίμους και κατόπιν ως αδελφούς μοναχούς και ούτω απειρτήσε αδελφό της 20 περίπου αδελφών σήμερον. Δεν μας είναι γνωστό πού οφείλεται η ονομασία Κουδουμάς, αλλά σε συμβόλαιο του 1280 αναφέρεται το επώνυμο Τζόρτζιο Κουντουμάνο και σε χειρόγραφο του χωριού Λάστρος της επαρχίας Σιτίας το όνομα Γεώργιος Κουδουμάς. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής της Κρήτης, η Μονή Κουδουμά προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην εθνική αντίσταση. Εδώ έφταναν τα συμμαχικά υποβρύχια για να παραλάβουν εκείνους που φυγαδεύονταν στη Μέση Ανατολή ή για να φέρουν εφόδια στις ανταρτικές ομάδες της Κρήτης. Στον Άγιο Νικόλαο, το μετόχι της Μονής Κουδουμά, είχαν γίνει πολλές συναντήσεις του οπλαρχηγού Πετρακογιώργη με Άγγλους αξιωματικούς. Ολόκληρη η περιοχή είχε κηρυχθεί απαγορευμένη ζώνη από τους Γερμανούς και όποιος συλλαμβανόταν εδώ εκτελεί το επτόπου, όπως ο δόκιμος μοναχός Νικόλαος. Η ησυχία και η γαλήνη που επικρατεί εδώ, στα αγιασμένα ακρογιάλια της Κρήτης, είναι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος για το γαλήνεμα της ψυχής του. Στην ησυχία και τη γαλήνη βρίσκει κανείς ευκολότερα και τον εαυτό του και τον Θεό. Χωρίς αμφιβολία, η ησυχία είναι η πηγή των ιερών οραματισμών, των μεγάλων εμπνεύσεων, των αγίων αποφάσεων. Η ειρήνη της ψυχής δεν βρίσκεται στο θόρυβο και την αγωνία. Ετούτος ο ερημικός τόπος του Κουδουμά, που διάλεξαν οι Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος, για πολλά πράγματα ομιλεί στην ψυχή του ανθρώπου και γεμίζει το είναι του με την ομορφιά και το μεγαλείο της πλάσης, κάνοντάς τον να αναρωτιέται. Άραγε, από αυτό τον τόπο βρίσκεται μακριά ο Θεός και ο Παράδεισος.